Εξάγουμε ολιγαρχία, διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας και κατασπατάληση πλούτου ή μάλλον κλοπή δημοσίου πλούτου οι Έλληνες στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα ή τουλάχιστον αυτό μας κατηγορούν ή αυτό κατηγορούν μάλλον τους κάποιους Έλληνες ευρωβουλευτές οι διοκτικέ αρχές στο Βέλγιο. Τα πράγματα τελικά δεν είναι τόσο μικρά όσο θα ήλπιζε κανείς, το πρόβλημα των Ελλήνων πολιτικών η διαφθορά του δεν συγκρατείται εντό των Πράγματι. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Το Κατάρ Γκέι ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει από κάτω τεράστια, τεράστια ζητήματα διαφθορά και κατηγοριών εναντίον Ελλήνων πολιτικών. Το Κατάρ Γκέι το λεγόμενο ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Καταρχά θέλω να, να πω πως εντάξει η κυρία Βακαηλή συνελήφθη και κρατήθηκε ε, στη φυλακή μέχρι και προσφάτως που αποφυλακίστηκε για το θέμα αυτό του Qatar Gate και τα λεφτά τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της από ε, συμφέροντα φιλοκαταρικά και όταν λέω συμφέροντα εννοώ και από τουρκικά χέρια πέρασαν τα χρήματα αυτά είναι γνωστό πως δεν ήταν μόνο η κυρία Καηλή... η οποία είχε τέτοιου είδους επαφές με αυτά τα συμφέροντα με τους, ε, με, με δυνάμεις οι οποίες συναντίον του ελληνισμού συγκεκριμένα του Τούρκους και με δυνάμεις που είναι αντίον της ανθρωπότητας και ενώ του Καταριανούς διότι είναι μια χώρα που υποθάλπτει, υποστηρίζει, χρηματοδοτεί τη διεθνή παγκόσμια τρομοκρατία το Κατάρ. Άρα αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο κοινοβούλιο και όχι μόνο <laughs> μέσα στο κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο μαθαίνουμε στις τηλεοράσει. Δεν είναι μόνο μέσα στο κοινοβούλιο, είναι και στα υπόλοιπα σώματα του ευρωπαϊκού κοδομήματος. Υπάρχουν εξωματούχοι οποίοι τα παίρνουν χοντρά από ανθρώπους οι οποίοι είναι πίσω από τη διεθνή τρομοκρατία. Και υπάρχουν και Έλληνε που χρηματίζονται από ανθρώπου που μισθούν τον Ελληνισμό και πολεμούν την πατρίδα μα, όπω είναι οι Τούρκοι. Τώρα, το τι ακριβώ κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είναι Έλληνε που του πληρώνει η Τουρκία, τι αποφάσει παίρνουν, είτε είναι άλλων εθνικοτήτων, Γερμανοί, Ιταλοί, Μαλτέζοι, ή Μαλτέζα, μάλλον, οι οποίοι πληρώνονται και από του Τούρκου και από του τρομοκράτε, του διεθνεί τρομοκράτε του Κατάρ, Τώρα, τι να σα πω, Τι αποφάσει παίρνουν, ποιου εκπροσωπούν αυτοί οι άνθρωποι που ουσιαστικά τα παίρνουν από του κανείβαλου, δηλαδή οι Καταριανοί πληρώνουν του κανείβαλου του τζιχαντιστέ και του κανείβαλου πολιτικού στην Ευρώπη, στι Βρυξέλλε. Άρα, με ποιου εξισώνονται οι πολιτικοί τη Ευρώπη. Δεν το λέω εγώ, το λέει η εξίσωση. Λοιπόν, η κυρία Καηλία αποφυλακίστηκε, είναι ανοιχτό το θέμα του Κατάρ, Gate, αλλά δεν είναι το μόνο θέμα που δυστυχώ θα περίμενε κανεί. Κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί πολλέ φορέ ότι ε, ό,τι μαθαίνουμε για διαφθορά ε, έχει να κάνει με του ανθρώπου που, που βρίσκονται έξω. Διότι στη χώρα μα, το πολιτικό προσωπικό έχει διορίσει τους δικαστέ και τους αξιωματικού στην αστυνομία, που είναι ε, σαν τα μούτρα του. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι στην, στην ηγεσία των ε, ενόπλων δυνάμεων ασφαλεία, α πούμε. Τη ε, δικαστική εξουσία είναι άνθρωποι των κομμάτων. Γι' αυτό και όλε τι παρανομίε του δεν τι μαθαίνουμε. Κανονικά, αν, υπήρχαν, ε, ε, αν δεν υπήρχε αυτή η ε, σχέση, η νοσηρή και αμαρτωλή σχέση μεταξύ πολιτικής ηγεσία και δικαστική ηγεσία δυνάμεων ασφαλεία, θα βλέπαμε εικόνε να μπουκάρουν σε σπίτια το. Μαξί μου, δεν ξέρω που κοιμάται ο Μητσοτάκης, οι υπόλοιποι τη κυβέρνησή του, ο Τσίπρα, οι υπόλοιποι κτλ. Να βλέπαμε ανθρώπου των στον... δεμονασφαίρε και να του λαμβάνανε για χίλια μύρια, ε, ζητήματα, σκάνδαλα, κατηγορίε, διαπλοκέ κτλ. Τα με τα οποία βαραίνονται. Και αν υπήρχε ανεξάρτητη δικαστική εξουσία θα είχε, θα είχε κινήσει τι διαδικασίε που θα οδηγούσαν τι δυνάμει ασφαλεία να χτυπούν τι πόρτε των ανθρώπων αυτών που είναι ο λετήρα του ελληνισμού και είναι και κλέφτε. Είπαμε στην Ελλάδα ο πολιτικό έχει εξισωθεί με την έννοια του Πατεώνα. Όλα τα άλλα είναι εικόνε, φαίνεστε. Στην πραγματικότητα ο πολιτικό έχει εξισωθεί με την έννοια του σε μια χώρα δυστυχώ που γέννησε τη δημοκρατία την υψηλή έννοια τη πολιτική ω μια έννοια αντιδιοτελού προσφορά ενό λειτουργήματο υπέρ του κοινού συμφέροντο μια υπερβατική έννοια. Δυστυχώ έχουμε καταλήξει με αυτό το πολιτικό μοιασμό που λέγεται σύγχρονο πολιτικό προσωπικό στη χώρα μα. Άρα, πράγματι, ό,τι βλέπουμε είναι απ' έξω. Ό,τι μαθαίνουμε και αποκαλύπτεται είναι απ' έξω. Μπορούμε να, όσο μπορούμε να μάθουμε τι συμβαίνει στην περιοχή μα, κτλ., έχει να κάνει με, με τι ξένε διοικητικέ αρχέ που ευτυχώ υπάρχουν και αυτέ, για να θυμόμαστε πόσο σάπιο είναι το σύστημά μα. Μπα και ακούγοντα όλα αυτά, μπορέσουμε να ξεσηκωθούμε. Έχοντα λοιπόν αποφυλακιστεί η κυρία Καϊλή, ενημερώθηκα ότι δεν είναι αυτό το μόνο ζήτημα με το οποίο βαραίνεται. Υπάρχουν και άλλε κατηγορίε εναντίον τη. Και αφού μπαίνει σε ένα μαθμό στον πάγο το θέμα του Καταργέη, τρέχει παράλληλα και παίρνει πλέον μεγάλη δυναμική το ζήτημα των λοιπών κατηγοριών. Τι είναι αυτέ οι κατηγορίε, Δεν θα σα εκπλήξουν, διότι είναι περιστατικά τα οποία τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα. Δεν τα συζητάμε. Δυστυχώ, είπαμε η δικαστική εξουσία είναι ελεγχόμενη, η ανώτατοι στα ε, σώματα ασφαλείας είναι αχυράνθρωποι και προφανώς τα ε, δημοσιογραφικά μέσα συγκαλύπτουν, κάνουν γαργάρα, ξεπλένουν, είναι πλυντήρια. Ποιε είναι λοιπόν οι κατηγορίε. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία δείχνουν ότι η κυρία Καϊλή ε, κατηγορείται διότι έπαιρνε μερίδιο των απολαβών από τους μισθούς των βοηθών τη, του επιστημονικού συνεργάτε που έχουν ευρωβουλευτέ και στην Ελλάδα έχουν επιστημονικού συνεργάτε τρομάρα του. Κάποιοι παίρνουν τα ξαρέφια του, τι πρώην του, τι φιλενάδε του, δεν ξέρω ποιου παίρνουν, παίρνουν. Η κυρία Καρύλη λοιπόν κατηγορείται ότι. Ένα κομμάτι τη κατηγορία, είναι πολλέ, δυστυχώ θα τι δούμε όλε. Ένα κομμάτι τη κατηγορία είναι ότι έλεγε στου επιστημονικού συνεργάτε: Κοίταξε να δει, θα σε πάρω επιστημονικό συνεργάτη, δεν ξέρω ποιο είναι το. σα σταύρο δεν ξέρω ποιε είναι οι απολαυέ. Α πούμε ότι είναι 3 χιλιάρικα, ένα τυχαίο αριθμό. Από τα 3 χιλιάρικα θα μου δίνει το 1. Θα κρατά τα 2 που είναι μια χαρά, που να βρει τυχαία δουλειά στην Ελλάδα. Το 1 χιλιάρικα θα το παίρνω στην τσέπη μου. Σα θυμίζει κάτι αυτό. Αυτή η πρακτική την οποία τη συναντάμε δυστυχώ στην Ελλάδα και στον ιδιωτικό τομέα και βέβαια στα πολιτικά γραφεία. Η πολιτική είναι οι πρώτοι λαδιάριδε. Η χώρα μα δεν είναι διεφθαρμένη. Η πολιτική τη είναι διεφθαρμένη και διευθύνουν του υπόλοιπου. Από, από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Από το κεφάλι. Ο Αριστοτέλης εξηγεί στην, στα ηθικά νοικομάχιας ότι η, η, ο, ο, ο ρόλος της πολιτικής είναι η καλλιέργεια, η ανάπλαση των ηθών της πόλης και των πολιτών. Αυτός είναι ο σκοπός της πολιτικής. Να αναπλάθουν, να δημιουργούν και να διανθίζουν το ήθος τη πόλη, τη κοινωνία δηλαδή και των πολιτών. Εδώ κάνουν ακριβώ το αντίθετο. Παίρνουν την εξουσία και μέσω αυτή μα διαφθείρουν. Άρα φταίνουν αυτοί. Δεν έχουμε γεννηθεί εμεί με άλλο DNA που πάμε σε άλλε χώρε οι Έλληνε και είναι η βέλτιστη των πολιτών και η πιο νομοταγή και πιο σωστή. Όχι, όχι. Είμαστε ένα πλαίσιο εδώ διεφθαρμένο. Αυτό το πλαίσιο το φτιάξανε. Καταρχά δεν το φτιάξανε Έλληνε. Διότι είναι ένα σύνταγμα το οποίο το φτιάξανε ξένοι και το είχε στι αποσκευέ του ο Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1975. Και με αυτό το σύνταγμα το ξενοκίνητο το ξενογραμμένο ήρθε εδώ και ε, μας ε, έκανε ουσιαστικά ανθρώπους δούλους των ξένων και διεφθαρμένους. Δυστυχώς την ξέρουμε λοιπόν, ξέρουμε αυτά τα περιστατικά σύμφωνα με, τις, ε, ε, με τα έγγραφα τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας η κυρία Καηλή κατηγορείται και γι' αυτό. Ε, λοιπόν, ουσιαστικά πρόκειται για τέσσερις πρώην βοηθούς που είχε η κυρία Καϊλή στην Ευρωπαϊκή Βουλή από το 2014 μέχρι το 2020. Δεν περιορίστηκε σε έναν. Σήμερα ένα με τις κατηγορίες πάντα δεν πρόκειται να κάνουμε εδώ ανθρωποκυνηγητό, δεν θα προδικάσω κανέναν, δεν είμαι αυτός ο οποίος γνωρίζει και δεν είμαι να κάνουμε κυνήγι μαγισσών ποιος φταίει ποιος δεν φταίει. Θα μιλήσουμε για τις κατηγορίες ως κατηγορίες και για τα προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι είναι συστημικά και τα εξάγουμε προς τα έξω, όπως επίσης για το γεγονός ότι αυτά όχι απλά γίνονται στη χώρα μα. Είναι αυτονόητο, έτσι λειτουργεί και ο Μητσοτάκη. Είμαι, είμαι σίγουρο ότι μπορεί και ο Μητσοτάκη να παίρνει και ο ίδιο λεφτά στην τσέπη. Πολύ πιθανό και σε επίπεδο πρωθυπουργού να γίνεται τόσο βαθιά είναι η σαπίλα. Πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά δεν το ακούμε και αυτά να μα προβληματίσει. Πώ γίνεται δηλαδή όλα αυτά να βγαίνουν στο εξωτερικό, άμα βγει έξω, να φαίνεται τι σημαίνει Έλληνα πολιτικό ότι έχει ξωθεί με τον Απατεώνα και εδώ να είναι όλοι νομοταγεί και να μην κάνουν το παραμικρό πτέσμα. Είναι δυνατόν. Πώ μπορεί να το πιστέψουμε αυτό. Πρέπει να είσαι χάπατο ή ψηφοφόρο κόμματο για να το πιστέψει. Λοιπόν, οι διάφορε προβληματικέ ε, ε, δραστηριότητε τη κυρία Καηλή σύμφωνα με τι κατηγορίε εναντίον τη ε, ουσιαστικά κατά βάση είναι εξαπάτηση. Αυτό είναι στον το βαθύ ζήτημα εδώ: Ότι εξαπάτησε την Ευρωβουλή αφενό σχετικά με τις απολαυέ των συνεργατών της, δηλαδή διότι δεν του πλήρωνε όσο έπρεπε, αλλά έπαιρνε μια προμήθεια κομισιόν να το λένε αυτό στη γλώσσα τη πολιτική στην προμήθεια, η λαδιάρινη πολιτική. Και επίση κατηγορείται διότι δεν ενημέρωνε την, σωστά την Ευρωβουλή για το πού βρίσκονταν οι βοηθοί τη και το πόσε ώρε και ποιε ώρε δούλευαν, εργάζονταν. <laughs> Ουσιαστικά είναι το γνωστό. Κοίταξε να δει, πήγαινε σπίτι σε σπίτι, ασχολήσει με τα παιδιά σου, με το σύντροφό σου, Και εγώ τι, μην κάνει τίποτα. Θα παίρνει δύο χιλιάρικα τσέπι, και ένα χιλιάρικο σε μένα. ιδίω αν είναι αν δεν ε, δουλεύανε καθόλου ή καθόλου στα σπίτια του, κλπ μπορεί πιθανόν να παίρνανε και ένα χιλιάρικο και από τα τρία να, τα, να έπαιρνε τα δύο. Όχι μόνο η κυρία Καηλή, οποιοδήποτε πολιτικό σε αυτή την ε, περίπτωση, σε αυτέ τι κατηγορίε. Διότι ξαναλέω, δεν μπορώ να προδικάσω, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων πολιτικών αυτό, διότι ο Έλληνα πολιτικό σημαίνει απαταιώνα. Ε, επίσης έπαιρνε, λέει, και έβγαζε εξοδολόγια. Ακούστε εδώ. Αυτά, δηλαδή πραγματικά, εάν είσαι Έλληνα, μπορεί να τα προβλέψει αυτέ οι κατηγορίε. Μπορεί για του Βέλγου να λένε, εσύ τι κάνουν αυτοί εδώ, εδώ πέρα, Αλλά για εμά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ προβλέψιμε όλε αυτέ τι κατηγορίε. Να σα πω την τρίτη κατηγορία. Έπαιρνε, λέει, έγραφε εξοδολόγια η κυρία Καηλή σύμφωνα με τι κατηγορίε για ψεύτικα, ψεύτικα επαγγελματικά ταξίδια των συνεργατών τη και έπαιρνε τα λεφτά ίδια. Δηλαδή έλεγε ψευδό ότι ο τάδε συνεργάτη μου θα μεταβεί δεν ξέρω στο Στρασβούργο για κάποια άλλη εργασία κτλ. Ε, έβγαζε εξοδολόγια, ξέρω εγώ, 300 ευρώ διαμονή, 500 ξέρω εγώ τι και αυτά. Ε, τα παίρνανε για να εντάξει, επειδή και αυτοί κινδύνευαν να έπρεπε να δεν ξέρω εγώ τι. Ε, ήταν στο κόλπο και επειδή πολύ πιθανόν και, αυτοί να, και αυτού να του πιάσουν τα αυτοί τώρα. Και αν ισχύει, καλά θα του κάνουν. Μπορεί να παίρνανε και αυτοί ας, με τα μισά και τα άλλα μισά, κυρία Καηλή, σύμφωνα με τι κατηγορίε, τσέπη αυτό δείχνει λοιπόν ένα γράμμα του εισαγγελέα, του γραφείου του εισαγγελέα της του ευρωπαϊκού επίπεδο του δημόσιου εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο το απέστειλε στην κυρία Μέτσολα η οποία Ρομπέρτα Μέτσολα η οποία είναι η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και αυτή και αν είναι εμπλεκόμενη όταν είπα πριν Μαλτέζα εννοούσε αυτήν αυτή και είναι εμπλεκόμενοι. σε, σε σκάνδαλα και στο Κατάργαιτ αλλά βέβαια επειδή είναι κομμάτι ξέρετε του σκληρού πυρήνα δεν θυσιάζονται αυτοί θυσιάζονται μικροί από δύο πομπέι τράγοι όπως ήταν η κυρία Καλή και ε, οι μεγάλοι καρχαρίες βλέπε Φεμινάτσι βλέπε και, άλλοι άνθρωποι με ελληνικά επίθετα δεν, δεν ε, θυσιάζονται προστατεύονται από την ομερτά που κυβερνάει όχι μόνο η Ένωση, είναι από την ευρύτερη ομάδα που κυβερνάει και τον πλανήτη Επίση, κοιτάξτε τι ωραία που φαίνεται ότι όντω εξάγουμε διαφθορά και ε, καταλήστευση δημόσιου πλούτου. Και η κυρία Μαρία Σπυράκη, θυμάστε, θυμάστε και την περίπτωση ε, του βοηθού τη που έβγαινε με γνωστό μοντέλο, περσόνα, δεν ξέρω τι, όταν, ήταν, όταν υπηρετούσε στο πολεμικό Μουσείο κτλ. Την ιστορία αυτή. Υπήρχαν κατηγορίε λοιπόν για αυτή την περίπτωση. Επανέρχονται τώρα αυτέ οι κατηγορίε. Στην ίδια έρευνα βρίσκεται η κυρία Σπυράκη. Ξαναλέω κατηγορίε, δεν έχει αποδειχθεί κάτι, αλλά πρέπει να τα εξετάσουμε. Σύμφωνα με του ε, 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 με, με ανθρώπου που διεξάγουν τι έρευνε και αυτή έλεγε ψέματα στην Ευρωβουλή, η κυρία Σπυράκη, σχετικά με τι δραστηριότητε ε, των συνεργατών τη. Και του έλεγε στου συνεργάτε τη να ε, πούν ψέματα ότι ε, ε, βρίσκονται σε. Τα επαγγελματικά ταξίδια, να καταγράψουν ουσιαστικά αξιολόγια και τα λοιπά του σε επαγγελματικά ταξίδια. Εικάζω είτε για να μην δουλεύουν, <σομίως> διότι αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία προφανώ, ο ορισμό του α, παράσιτου, είτε για να βάζουν στην τσέπη τα χρήματα των επαγγελματικών ταξιδιών, τα οποία ποτέ θα του πληρώνουμε εμεί για να κάνουν, για να μην ξέρω τι. Ούτε κανεί δεν ξέρει τι κάνουν, αλλά τέλο πάντων. Ωστόσο, στι κατηγορίε που είδαν το χώρο τη δημοσιότητα, δεν ε, αναφέρεται ότι η κυρία Σπυράκη πήρε ε, μερίδιο, μερτικό προμήθεια κομισιόν όπως είπα πριν ούτε από τους μισθούς των συνεργατών της όπως κατηγορείται η κυρία Καϊλή ούτε από τα ψεύτικα εξοδολόγια των ψεύτικων επαγγελματικών ταξιδιών όπως κατηγορείται η κυρία Καϊλή Ξεκάθαρα λένε οι κατηγορίε, υπάρχουν κατηγορίε αντί τη κυρία Σπυράκη, ότι έλεγε στου συνεργάτε τη βάλεψε ψεύτικα ταξίδια. Άρα τα βάζανε στην τσέπη τα λεφτά. Οι συνεργάτε δεν τη δίναν κάτι στην κυρία Σπυράκη, τουλάχιστον με την κατηγορία. Θα την ευχαριστούσαν λογικά. Με, μέχρι εκεί θα έμενε. Αν ισχύουν οι κατηγορίε. Λοιπόν, πίσω στην Καϊλή, σύμφωνα με όλα αυτά, η κυρία Καϊλή χρωστάει στην Ευρωπαϊκή Βουλή 100.000 ευρώ. Ψήγμα. Ψίχουλα. Για να καταλάβετε πόσο μέχρι το, μέχρι το μεδούλι είναι διασταρμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ποιο ξέρει πόσα παίρνει το Κατάργκετ. Ποιο ξέρει. Κι όμω και 100 χιλιάρικα έξτρα ψήγμα σε σχέση με τα πόσα έλαβε στο Καταργέ, διότι, α, όχι, δεν είμαστε εμεί κορόιδα, αγάπη μου. Εμεί έχουμε έρθει εδώ, θα βγάλουμε το, το, τι σημαίνει ελληνικό πολι πολιτικό, θα το εξάγουμε. Θα του μάθουμε να παίζουν μπάλα εδώ, πώς, τι σημαίνει διαφθορά, τι σημαίνει κοινοβουλευτισμό. Και μεταξύ μα δεν έχουν κι άδικο. Γιατί δηλαδή, ο κοινοβουλευτισμό αυτό είναι, μια διαφθορά. Τώρα, αν η άλλη είναι χάπατα, σου λέει γιατί, εμεί τουλάχιστον είμαστε διεφθαρμένοι όπω και αυτοί. αυτοί εμεί τουλάχιστον να το τελειοποιήσουμε. Γιατί το έχουν τελειοποιήσει πράγματι. 100.000 λοιπόν ευρώ η ζημιά. Ε, εντάξει. Και ε, ναι όπω σα είπα, έχουν ξεκινήσει λοιπόν πίσω από ε, κλειστέ αίθουσε οι διαβουλεύσει σχετικά με το θέμα με την, και με την έρευνα, αλλά και με στην ε, Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων τη Ευρωβουλή για τα θέματα τη ε, ασυλία. Πρέπει να, και να έρθει η ασυλία, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Αλλά γενικά έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία καθώς, το, καθώς υπάρχει μια αναβολή στο θέμα του καταργέη. Τώρα μπαίνει στην επιφάνεια το θέμα αυτό. Η γενική Αγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κυρία Λάουρα Κοβεσή η οποία πράγματι έχει ζητήσει από τον Δεκέμβρη μάλιστα να αφαιρεθεί από την κυρία Καϊλή και την κυρία Σπυράκη η ε, βολευτική ασυλία που απολαμβάνουν έτσι ώστε να μπορούν να, να διξαχθούν πλήρες έρευνες πλήρες έρευνες εναντίον τους και περαιτέρω να μάθουν για τους συνεργάτες τους τι συμβαίνει και ίσως να βρεθούν και αυτοί και όπως πούμε θα τους αξίζει αν πράγματι είναι και αυτοί στο κόλπο που τρώγανε το δημόσιο ευρωπαϊκό χρήμα Ο, ο, ο δικηγόρο κ. Καϊλή αυτό το οποίο είπε είναι ότι Αξίζει να αναφερθεί και αυτό, uh, δεν πρόκειται να μην πληρώσει η κυρία Καηλή τα πάντα από αυτά τα οποία κατηγορείται ότι έχει πάρει. Δηλαδή θα δώσει εκατοχιλιάρικα η κυρία Καηλή. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν... Αυτό είναι μια... Μια... μια γελαιότητα. Δεν ξέρω που τον βρήκατε αυτό το δικηγόρο. Τι σημαίνει ότι θα τα δώσουμε πίσω. Αυτό είναι το ζήτημα. Άμα τα δώσει πίσω, τι λογική είναι αυτή. Δηλαδή έκλεψε λεφτά και σε πιάσανε και λε, εντάξει θα τα δώσω πίσω. Τι αθλειότητα είναι αυτή και η κυρία Σπυράκη δεν αρνήθηκαν <χω> ότι έλεγε σε βοηθού τη, δεν ξέρω, γιου πρώην υπουργών, πρώην δαπητών, ονειδητών, δεν ξέρω τι, ε, πάρτε ψεύτικα ξενολόγια, γράψτε ψεύτικα ξενολόγια να πάρετε λεφτά από του Ευρωπαίου κτλ. Αλλά αρνήθηκε ότι έχει πάρει προμήθεια αυτών των λεφτών, των χρημάτων που ούτω ή άλλω, όπω σα είπα, δεν υπάρχει κατηγορία εναντίον τη. Άρα αρνήθηκε κάτι το οποίο ούτω ή δεν υφίσταται. Δεν αρνήθηκε κάτι το οποίο μάλλον δεν ξέρω γιατί δεν το αρνήθηκε. Υφίσταται, γι' αυτό δεν το αρνήθηκε το γεγονό ότι σήμερα με τι κατηγορίε οι συνεργάτε τη κατόπιν δική τη παρένεση είναι σε χαζό, Ράψε εξοδολόγια, πήγαινε καμιά ταξιδάκι Ελλάδα, πε ότι είσαι Στρασβούργο για δουλειά και τα λεφτά όλα πληρωμένα. Ε, ναι, άρα ε, πράγματι είναι τέσσερι οι βοηθοί τη κυρία Καηλή που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό και δύο τη κυρία Πυράκη. Νομίζω ότι γνωρίζω τον έναν, νομίζω ότι γνωρίζετε και εσεί όσοι υπάρχουν στι εξελίξει. Σε διαφορετικές περιπτώσεις και διαφορετικά, διαφορετικές ε, απατεωνιές όπως, όπως ε, φαίνεται ε, Κάθε περίπτωση τέσσερις και δύο διαφορετικές περιπτώσεις, διαφορετικές ε, λαμογιές Διαφορετικές απατεωνιές τέσσερις καηλοί, δύο τσιπηράκι ε, Και ε, ουσιαστικά αυτό το οποίο αποδεικνύεται περαιτέρω είναι ότι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι αυτοί που φερόντουσαν Ω επιστημονικοί συνεργάτε των Σπυράκη και Καϊλή, δεν βρισκόντουσαν καν εκεί, δεν δούλευαν καν εκεί, λέγανε ότι δούλευαν στην Ευρωβουλή, αλλά ήταν οι φυτευτεί ανύπαρκτοι. Ό,τι κάνουν και εδώ, σε μεγάλο βαθμό, στο δημόσιο τομέα, που υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι που ζητούν και την αξιοκρατία οι ίδιοι στο δημόσιο, επειδή δουλεύουν. Και πόσοι φυτευτεί, παράστα, του οποίου του έχουν βάλει εκεί και του λένε: Κοιτάξτε να δει, μείνε σπίτι σου, θα παίρνει ένα μισθό, θα είσαι οργανικό εκεί, θα λέμε ότι είσαι. Ακριβώ αυτό το πράγμα, κοιτάξτε να δείτε πόσο. Ε, μπορεί να το πιστέψει εύκολα να προβληματιστεί και να πει ρε, εσύ πράγματι πώ έγινε αυτό, διότι έτσι λειτουργεί η Ελλάδα σήμερα. Έτσι απλά δεν το. Δεν έχουμε εδώ πέρα θεσμού. Είναι όλοι παταγμένοι, όλοι, όλοι οι ολιγαρχικοί, όλοι είναι συστημικοί για να πούνε τη γλώσσα τη αλήθεια. Είτε είναι, ε, όπω είπαμε, φορεί πολιτεία, αστυνομία, η δικαστική εξουσία, είτε είναι τα ΜΜΕ. Είναι όλα ε, σε, με, όχι, σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενα. Αλλά το ξέρουμε ότι έτσι είναι. Και τώρα το ακούμε από κάπου έξω, δεν μπορεί να μην προβληματιστεί αν πράγματι. Και επίση σχετικά με το πόσο δουλεύανε. Δεν κάναν τίποτα. Δεν κάναν τίποτα και πληρώνονταν. Και γράφανε και εξοδολόγια. Ψεύτικε λέει αποστολές ε, ταξιδιωτικές. Ε, υποβολή ψεύτικων ε, εγγράφων. Ακούστε εδώ. Ψεύτικων εγγράφων που αποδείκνυαν τα ταξίδια. Δηλαδή ποιο ξέρει τι, τι, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή παραχάραξη εισιτηριών, ε, email από ε, αεροπορικές. Ποιος ξέρει τι κάνανε ψεύτηκα λοιπόν, υπέβαλαν ψεύτικα στοιχεία για ταξίδια που δεν γινόντουσαν για να πάρουν λεφτά πίσω ε, εις βάρος του του, του, του του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού τι απαταιωνίες, τι λαμό για αυτοί οι άνθρωποι, η κυρία Σπυράκη ήταν εκπροσωπο τύπου της, της, της στη χώρα μας, στην Δημοκρατία, δηλαδή μιλάμε για δεν ξέρω, δεν έχω λόγια αν, ευσχύ, αν ευσταθούν αυτές οι κατηγορίες, δεν έχω λόγια ε, και ναι, προφανώς λοιπόν ε, υπάρχει το, το ζήτημα του κατά πόσο αυτά, αυτές τις κατηγορίες είναι ευσταθούν ή κατά πόσο είναι ε, κάτι το οποίο μένει να, α, να, να εξεταστεί. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ παρά να επιμείνω. Σα είπα ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που εμπλέκονται και στο καταργέτη και είμαι σίγουρο ότι δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και η περίπτωση του κ. Γιωργούλη που επίση εκκρεμεί. Δεν θέλω να πει κάποια πράγματα, δεν θέλω να επεκταθώ. αλλά δεν είναι τυχεότερο αυτοί οι άνθρωποι με το που βγαίνουν έξω να στοχοποιούνται ή να, να το πάμε θετικά για να μην φανώ ότι προδικάζω για την περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη που ο, 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 ο στο οργολικό κράτος που έχει φτιάξει ουσιαστικά παρακολουθήσει τον κύριο ε, τον κύριο Ανδρουλάκη τις συνομιλίες του με, τις, τους συντρόφου του με τους φίλους του συνομιλούσε με πρώην πρωθυπουργού τη χώρα, Παπανδρέου, Σιμίτη, ο κ. Ανδρουλάκη και κρυφάκου από πάνω. Αυτή η αθλειότητα δηλαδή πιάστηκε επειδή έτυχε ο Ανδρουλάκη να είναι ευρωβουλευτή. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Κάτσε, μισό λεπτό. Δηλαδή, μαθαίνει την αλήθεια ότι παρακολουθεί, ότι στοχοποιείσαι επειδή είσαι ευρωβουλευτή και λειτουργούν οι δικαστικέ αρχέ και οι ελεκτικέ αρχέ έξω. Και όταν είσαι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, σβήνονται όλα αυτά. Δηλαδή, αυτέ οι κατηγορίε που εμφανίστηκαν περί ξυλοδαρμού, βιασμού, ψεύτικα εισιτήρια τη Gian Airlines, ψεύτικε ώρε εργασία, ψεύτικα εξοδολόγια, προμήθεια στη δουλειά. Δούλευε, μη δουλεύει και θα μου δίνει το κομμάτι του μισθού και όλα αυτά. Αυτά δεν δηλαδή γίνονται μόνο έξω. Εδώ εξαφανίζονται, έρχονται μέσα και όλοι καθαρίζουν. Και έξω λερώνονται. Μην τρελαθούμε. Πού, πού τα βλέπουν αυτά. Κάπου τα μάθανε. Ποιο τα μάθε, η μαμά πολιτεία που λέγεται κοινοβουλευτισμό ελληνικό. Δεν μπορεί να το απαρνηθούμε αυτό το πράγμα. Εξάγουμε διαφθορά. Εξάγουμε σάπιο κοινοβουλευτισμό και σάπιο ολιγαρχία. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Το κεφάλι είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Να δούμε λοιπόν τώρα τι, το θέμα τη ασυλία. Και αυτό το έχουμε εξάγει. Για ποιο λόγο να έχουν ασυλία, δηλαδή, οι ευρωβουλευτέ. Τι προσφέρουν και έχουν ασυλία. Τίποτα δεν προσφέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει για ποιο λόγο να έχουν ασυλία, δεν καταλαβαίνω. Είναι ένα, ε, ένα προνόμιο το οποίο έχουν, το οποίο ουσιαστικά ναι, δεν, δεν, δεν εξηγείται. Και χρειάζεται, λέει, να πάρουν πρώτα. Θυμάστε τι γίνεται και με του Χρυσαβίτε. Χρειάζεται να πάρουν πρώτα την άδεια της νομικής επιτροπής τη ε, της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Ευρωβουλή Ευρωβουλής και μετά να περάσει από την Ολομέλεια για να έρθει η ασυλία κάποιου ανθρώπου που μπορεί να έχει πάρει μια κοπέλα και να τη στυπούσε το κεφάλι στον τοίχο. Ε, κάτσε, δηλαδή, τι αθλίωτα είναι αυτή. Για να, για να, μην ξεχνάμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ολιγαρχία, ένα βαθιά ολιγαρχικό μόρφωμα, ένα κοινοβουλευτικό σάπιο μόρφωμα. Δεν νομίζω ότι... Ε, και ακούστε τι είπε ο κύριος Σπύρος, Πα, Σπύρως Παπάς, ο δικηγόρο Καηλή, ίδια ακριβώ πράγματα που λένε και στην Ελλάδα, ε, αναρωτήθηκε πώ θα μπορούσαν να, 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 εξηγήσουν, να υποστηρίξουν οι, οι διοκτικέ αρχέ το αίτημα να αρθεί η ασυλία τη κυρία Καϊλή για κάποιε πράξει οι οποίε φτάσαν μέχρι το 2014. Τι λε, ρε φίλε, τι λε, ρε φίλε, πού σε βρήκανε σένα. Για ποιο λόγο, πώ θα μπορεί να αιτιολογηθεί, δηλαδή, υπάρχει κάποια παραγραφή εδώ πέρα. Τι θλαιότητα είναι αυτή δηλαδή, αν υπήρξε. Δεν λέω ότι. Να δούμε. Αλλά αν δεν πρέπει να εξεταστεί, πώ θα εξεταστεί αν δεν αναρθεί η ασυλία. Δηλαδή, υπάρχει ενδεχόμενο να πράγματι η πελάτη σου, πράγματι η πελάτη από το 14, να έπαιρνε προμήθειε από χρήματα. Υπάρχει πιθανότητα. Και δεν θε να διερευνηθεί. Επειδή είναι το 14, τι λέει είναι αυτή. Αυτό είναι κρατικό χρήμα ευρωπαϊκό. Δεν καταλαβαίνει το έγκλημα. Λέτε, δηλαδή, για σα τόσο απλά είναι όλα. Έχετε, έχετε βουτυχθεί τη διαφθορά. Δεν καταλαβαίνετε. Θεωρείτε τη διαφθορά κανονικότητα. Είναι τόσο διεφθαρμένοι πολιτική που θεωρούν διαφθορά κανονικότητα. Και εντάξει, μωρέ, τι έγινε, έλα τώρα δικά μα παιδιά και αυτά και άλλοι τα κάνουν. Είναι πάτο. Πολιτικό πάτο. Δεν έχει τρύπα το βαρέλι. Εξάγουμε ολιγαρχία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτά τα μάθαν έξω. Τα μάθαν από εδώ. Πάνε και τα κάνουν. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν γίνονται εδώ τα δεκαπλάσια. Τα, πια Τα χιλιαπλάσια. Τα, δηλαδή, δεν δε, 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 δε τι μπορεί να γίνεται εδώ πέρα τα οποία δεν μπορούμε να τα μάθουμε επειδή είναι όλοι ελεγχόμενοι. Και αυτό είναι πρόβλημα, το ότι γίνονται και δεν τα μαθαίνουμε, και το ότι είναι όλοι ελεγχόμενοι δικαστικοί, δεν ξέρω εγώ τι, και πάλι δεν μπορούμε να έχουμε την αλήθεια. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω ποιο είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Το γεγονό ότι έχουμε ένα εκατομμύριο φορέ χειρότερα γεγονότα και συμβάντα τέτοιου τύπου στην Ελλάδα, ή το γεγονό ότι γίνονται και δεν υπάρχει κανένα του σταματήσει. Πείτε μου την άποψή σα. Τι είναι χειρότερο από τα δύο. Τι είναι χειρότερο από τα δύο. Είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι δεν γίνονται αυτά στη χώρα, μην τρελαθούμε. Ξαναλέω και ο Τσίπρα και ο Μητσοτάκη σίγουρο ότι έχουν κάνει ζωή του σίγουρα. Τη μία διαφθορά ή την άλλη. Καταρχά φαίνεται και την πολιτική του εμπειρία, ικανότητα και βιογραφικό. Δυστυχώ λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα. Εξάγουμε ρουγαρχία, εξάγουμε διαφθορά. Είναι ένα μήνυμα που μα έρχεται απ' έξω να το ακούσουμε. Επειδή δεν ακούμε τέτοια περιστατικά στην Ελλάδα, σημαίνει ότι δεν γίνονται. Προφανώ και γίνονται, όπω είπα, τα χειρότερα των χειροτέρων. Αν θέλουμε να τα μάθουμε, πρέπει να αγωνιστούμε, να απελευθερωθούμε, να καταγγείλουμε και να καταργήσουμε πολίτευμα, σύνταγμα κοινοβουλευτισμό και να μεταβούμε σε πολίτημα δημοκρατίας και να τους περάσουμε όλους κόσκινο. Όλους. Όλους. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, πατήστε και το καμπανάκι, κάντε εγγραφή στο κανάλι και όπως πάντα, αν πιστεύετε ότι πρέπει να ακουστεί αυτό το βίντεο και ε, σε, που, στην υπόλοιπη ε, ομάδα ανθρώπων που έχουμε πλέον συγκεντρωθεί και είμαστε αφιπνισμένοι και αναπνέουμε ελεύθερα και θέλουμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και να μανιμερώνουμε για την αλήθεια κοινοποιήστε το παρόν βίντεο σε γνωστούς και φίλου. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δεν υπάρχει πάντως πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγα αυτά τα οποία μαθαίνουμε. Στην Ελλάδα γίνονται πολύ χειρότερα. Για παράδειγμα, κανεί δεν ξέρει με ποιο κριτήριο προσλαμβάνουν οι βουλευτέ του επιστημονικού συνεργάτε. Δεν υπάρχει κριτήριο. Τα λεφτά όλα αυτά, ξέρετε, πολύ πιθανό να πηγαίνουν από τον προπολογισμό στους, στα παιδιά αυτά, του επιστημονικού συνεργάτε και μετά να επιστρέφουν μαύρα στα χέρια των βουλευτών. Αυτά είναι νομίζω πτέσματα ε, 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 σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν, τι πραγματικέ ε, περιπτώσει διαφθορά, τι ε, προμήθειε που παίρνει όποιο έχει γίνει υπουργό για να πλουτίσει, για να πάρει προμήθειε από έργα, από εργολάβου, από απευθεία αναθέσει. Εδώ δήμαρχοι, βλέπετε τι γίνεται στην Αθήνα, ε, είναι ακριβώ αυτό. Είναι ένα, μια πηγή διαφθορά η πολιτική στη χώρα μα. Ο μόνο τρόπο να τα αλλάξουμε αυτό δεν είναι ένα άλλο κόμμα. Που θα αλλάξει. Αυτή είναι μια διαχρονική κατάσταση. Βλέπετε ότι είπαμε σήμερα για ΣΥΡΙΖΑ, Νουδού, Πασόκ, δεν αλλάζει κάτι. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα, πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα. Σε αυτό πρέπει να αγωνιστούμε, να δυναμώσουμε και να το κάνουμε πράγμα.